σαν τετσιράδες. Καλό σωρί σαν τετσιράδες, καλλινές πέρα να φεντάδες. Μέλισσες μαζέψαν τη γύρι, τη φέρανε στο πανηγύρι. Οι μέλισσες ζυμώνουν μέλι, ήλιε μου φάε και μη σε μέλι. Είμαστε ο Νίκος Σαββίνης Σιλούρης, είμαι ο Νίκος. Ο Αντώνης. Γεννηθήκαμε στη Μελβούρνη Αυστραλίας και ήρθαμε στην Κρήτη οικογενειακώς το 97, όταν γεννήθηκε η αδερφή μας η Πολωνία. Ζήσαμε κάποια χρόνια στο Ηράκλειο και μετά χτίσαμε ένα σπίτι στις Αρχάνες όπου μεγαλώσαμε, πήγαμε σχολείο κτλ. Μέχρι που ξαναφύγαμε στα τέλη του Λυκείου κάπως και πήγαμε στην Αυστραλία να τελειώσουμε το σχολείο και πάμε για σπουδές. Και ύστερα από τις σπουδές στρέψαμε πάλι στην Κρήτη μόνιμα. Είμαστε αδέρφια εγώ με τον Νίκο, έχουμε και μια αδερφή πιο μικρή την Απολωνία. Ασχολείται και αυτή με τη μουσική. Παίζουμε χρόνια μαζί με τον Νίκο λίρο μπάντουρα. Μας είχε πάρει ο πατέρας μας δύο οργανάκια, ένα λιράκι του Νίκου και ένα λαουτάκι έτσι μικρά στα μέτρα μας. Κάπου όταν ήμασταν 7-8 χρονών και από τότε αρχίσαμε και συνεχίζουμε. Thank you.
σε χαραμίσω. Να μη σε χαραμίσω, ο μερακίνα μου καρδιά και πού να σε χαρίσω. Στην Ολλανδία πήγαμε τώρα την πρωτοχρονιά που πέρασε. Είχαμε ξαναπάει τον Οκτώβρη. Τότε κάτσαμε ένα μήνα κοντά και κάναμε μια περιοδία, τέλος πάντων, με μια συμφωνική ορχήστρα. Ήμασταν συνολικά 14 άτομα. Μαζί με εμένα, τον Αντώνη και τον πατέρα μας. Ναι, και αυτοί ύστερα μας ξανακάλεσαν να πάμε την πρωτοχρονιά, ξαναπάμε στο Άμστερνταμ. Συγκεκριμένα, και να παίξουμε στο Concert Kebau, άμα το λέω σωστά. Νομίζω το λέω σωστά. Καλά το λες. Και παίξαμε μία συναυλία της 31, παραμονή της πρωτοχρονιάς, και δύο τη μέρα της πρωτοχρονιάς, μία το μεσημέρι και μία το απόγευμα. Άρα παίξαμε με πολλά περισσότερα άτομα αυτή τη φορά. Γύρω στα 120 με 150 άτομα ήταν πάνω στη σκηνή. Και ήταν τώρα μουσικοί και τραγουδιστές και χορευτές από όλο τον κόσμο. Ήταν, εντάξει, φοβερή εμπειρία, σίγουρα. Δεν είχαμε ξανακάνει κάτι τέτοιο και μακάρι να το ξανακάνουμε με τους συγκεκριμένους, γιατί είναι όλοι φοβερά παιδιά και φοβερή μουσική. Σε κουβαρτάδες πήρα πάλι το Μάριο. Πήρα πάλι το Μάριο. Πέταξε κουβαρτάδες. Πέταξε κουβαρτάδες και πάνε να γλετήσουνε στη κάτω μαχαλάδες. Σου κοπελιά μου, είπα σου μη μπερδεύγεσαι, στη ζωή μου τα κρούσα. Στη ζωή μου τα κρούσα, γιατί θα σύρεις βάσανα όσα την αρετούσα. Πως έχει μια κουτσουρολιά, ξανηθεί να με κάψει. Ξανηθεί να με κάψει, ο ουρανέ μη το δεχτείς και γης μη το βαστάξεις. Ω, πάτσε γης μη το βαστάξεις. Σε έχει μια
κουτσουρολιά. Ως έχει μια κουτσουρολιά με φύση ξένο μίστη. Ως έχει μια κουτσουρολιά. Ως έχει μια κουτσουρολιά με φύση ξένο μίστη. Φύση ξενονούς τσιτσέ δεν αναμαζώνεται στο σπίτι του Τσιρούτζι. Να θυμηθεί τσινιό της και έχει σκοτάψει στο στενό. Και έχει σκοτάψει στο στενό τ' αγάπης μου τσιπρό της. Καρόσε κοπέλια μου ήταν, σε νοιάζει και ρωτάς. Ήταν σε νοιάζει και ρωτάς, για ήταν παίρνω διαβαίνω. Ήταν σε νοιάζει και ρωτάς, για ήταν παίρνω διαβαίνω. Για ήταν παίρνω διαβαίνω, σω κάτσι είναι και παίρνω. Σω κάτσι είναι και παίρνω, δουλειά έχω και πηγαίνω. Όπα δουλειά έχω και πηγαίνω. Απόψε θα παίξουμε αυτά που παίζουμε συνήθως. Παίζουμε εντάξει επιτοπλίστων κριτικά παραδοσιακά, χορούς, σιρτά, κοντιλιές, πηδιχτά, στα λοιπά. Θα παίξουμε και κάποια ακουστικά δικά μας, κάποια άλλων. Έτσι μια γκάμα ρε παιδί μου κάπως της Κρήτης. Γενικότερα παίζουμε και νησιώτικα και κανατσάμικο καμιά φορά. Καραμαθιανά. Καραμαθιανά, ναι. Θα παίξουμε λαούτα, με δύο λαούτα είμαστε, εγώ και ο Γιώργης Σταυρακάκης. Ο Γιώργος Σαλούστρος παίζει ασκουμπαντούρα και αθάνατο, κρουστά. Και ο Νίκος Μαντολίνο Λύρα και τραγούδι, ο Νίκος και εγώ στο τραγούδι. Πες την καρδιά μου με σφάζουν, τα λες αγαπώ.
μουσική γράφουμε εμείς στα κομμάτια μας και μέχρι τώρα παίρνουμε στίχους από φίλους, συγγενείς που γράφουν μαντινάδες, μαντιναδολόγοι δηλαδή και συνεργαζόμαστε και με άλλους φίλους, έχουν πει τραγούδια μας και τα λένε και αυτοί στα live τους και πολύ ευχάριστο αυτό για μας. Γενικά, εντάξει, εμείς είμαστε πιο πολύ της μουσικής. Εμείς είμαστε καλοί στο να γράφουμε κομμάτια. Τέλος πάντων, που αρέσουν πρώτα σε εμάς, μετά, άμα αρέσουν και στον κόσμο, καλώς. Μελωδίες αυτές. Και στίχους παίρνουμε, όπως είπε ο Αντώνης, από εδώ και από εκεί, αυτά που μας αρέσουν. Μπορεί να έρθει ένας φίλος να μας πει: έγραψα αυτούς τους στίχους και πάρ' τους, ας πούμε, γιατί ή σου ταιριάζουν ή δεν ξέρω τι. Και παλιές μαντινάδες επίσης βρίσκουμε που ακούμε. Τυχαία, σε καμιά παρέα ή δεν ξέρω τι. Και τα παίρνουμε από εκεί και τα βάζουμε εκεί που ταιριάζει, ρε παιδί μου. Ταιριάζει η μελωδία με το στίχο, δηλαδή όχι ό,τι να είναι. Τώρα είμαστε στη μέση της διαδικασίας να βγάλουμε δύο δίσκους. Ο ένας είναι παραδοσιακός πιο πολύ, με τα σιρτά και τις μαλλιβιζότες και τα πηδηχτά, βασισμένος σε αυτό που κάνουμε στα πανηγύρια, ας πούμε. Και ο άλλος είναι συνθέσεις δικές μας, είναι 8 κομμάτια και τα 7 είναι δικές μας συνθέσεις. Και μια διασκευή ενός καλλιτέχνη της Κρήτης που μας αρέσει αρκετά. Το Παύλο του Μυρδάκη, ένας γεράνης. Και έχουμε κάνει ένας μια διασκευή δικιά μας. Και έχουμε πάρει στίχους από φίλους, από παλιούς, όπως είπε ο Νίκος πριν. Αγνώστων δηλαδή, μαντινάδες που δεν έχει καταγραφεί ποιανού είναι.